Να σας συστήσω ο κύριος Αμφιλίδης, ο Τάσος. Γεια σου Τάσο. Ο Γιώργος. Γεια σου κύριε. Αγγελική. Κωνσταντίνος. Σπύρο. Τον κύριο Τζέμπη τον έχετε συναντήσει πολλές φορές. Είναι μεγάλη τιμή που μας κάνετε, που μας επισκεπτόσαστε. Είχατε κάνει και κάτι αντίστοιχο όταν μας είπατε στο checkpoint. Ναι. Τότε ήταν το 18. Φέτος γιορτάσαμε και τα 10 χρόνια της δράσης του checkpoint. Θέλουμε με την ευκαιρία αυτής της συνάντησης, έχουμε φέρει ανθρώπους που ζουν με τον HIV ή θα μιλήσουν εκ μέρους εκείνων, και επίσης έχουμε την καμπάνια ορατότητας και καταπολέμησης του στίγματος που κάνουμε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, όπου άτομα που ζουν με HIV παρουσιάζουν τις ιστορίες τους, και θέλουμε να παρουσιάσουμε αυτά και βεβαίως να έχουμε και την ευκαιρία να δώσουμε σε εσάς, μας κάνετε όποια ερώτηση θέλετε. Την τελευταία χρονιά, από τότε που συναντηθήκαμε, τότε με την ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, 30 Νοεμβρίου που μας καλέσατε στο Μαξίμου, ταυτόχρονα, λόγω και των 40 χρόνων από την εμφάνιση του HIV-AIDS, ξεκίνησε μια τεράστια πρωτοβουλία χάρη στις δικές σας παραγγελίες και σε συνεργασία με τον κύριο Σκέρτσο, τον κύριο Πατέλη, με τον κύριο Πλεύρη και με όλους τους συναρμόδιους, έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Το πιο σημαντικό από τη δική μας την πλευρά σήμερα που μιλάμε είναι ο νόμος ο οποίος απαγορεύει τις διακρίσεις στον χώρο συνεργασία. Είναι αυτό το οποίο μάλιστα είχατε αναδείξει τότε στην προηγούμενη φορά που είχαμε συναντηθεί το 2018. Το άλλο πάρα πολύ σημαντικό φυσικά είναι η PrEP, η οποία πλέον θα διευκολύνει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση του HIV, και φυσικά οτιδήποτε βοηθάει στην άρση των ανισοτήτων και των διακρίσεων, καταπολεμά και το στίγμα. Το γεγονός ότι πλέον άνθρωποι που θέλουν να κάνουν οικογένεια μπορούν και να υιοθετήσουν παιδιά ορθετικοί, αλλά και χάρη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή να μπορούν να το κάνουν. Το άλλο το οποίο πολύ σημαντικό, το οποίο πρόσφατα επίσης ψηφίστηκε, είναι στα πλαίσια του σοφρονιστικού νόμου, προβλέφθηκε η χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ, έτσι ώστε όλοι όσοι βρίσκονται εντός των σοφρονιστικών καταστημάτων να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε η δυνατότητα σήμερα να είμαι μαζί σας. Είχα ευαισθητοποιηθεί ιδιαίτερα από την εποχή που σας είχα επισκεφθεί ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Θεωρούσα ότι έχουμε πραγματικά τη δυνατότητα να καλύψουμε το χαμένο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να κάνουμε και εδώ μια σειρά από κινήσεις που να μπορέσουν να αυξήσουν, όπως λέτε, την ορατότητα του τι σημαίνει κανείς σήμερα να ζει με τον ιό, κυρίως να αντιμετωπίσει τις προκαταλήψεις και το στίγμα, να ενημερώσει την κοινή γνώμη για την τεράστια πρόοδο της επιστήμης ως προς το ζήτημα της αντιμετώπισης. Και βέβαια χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί, όπως είπες, μπορέσαμε και ψηφίσαμε για μένα η πιο σημαντική πρωτοβουλία, τον νόμο κατά των διακρίσεων, να μην είναι υποχρεωμένος κάποιος να δίνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το αν είναι ή δεν είναι θετικός στον ιό. Και βέβαια ένα ζήτημα το οποίο μας είχε απασχολήσει και πριν από ένα χρόνο, όταν είχαμε βρεθεί στο Μαξίμου και πίστηκα ότι πράγματι η PrEP θεραπεία είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορέσουμε να μειώσουμε και άλλο τα νέα περιστατικά λοιμόξεων με HIV. Είμαστε σε μια καθοδική τάση. Έβλεπα τα στατιστικά από 430 διαγνώσεις. Βέβαια, ναι, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν έχουν διαγνωστεί. Αλλά νομίζω ότι έχουμε κάνει μια σειρά από σημαντικά βήματα και ήθελα εδώ σήμερα να ακούσω τις δικές σας ιστορίες. Έχω λάβει και κάποιες ωραίες εισβολές, οι οποίες έτσι με ευαισθητοποίησαν ιδιαίτερα. Τις διάβασα με πολύ προσοχή για το τι σημαίνει πραγματικά σήμερα να ζει κανείς με τον ιό και ποια είναι η πραγματικότητα σε ένα χώρο εργασίας. Από τη στιγμή που αυτό είναι γνωστό, από εδώ και στο εξής, δεν χρειάζεται να το γνωρίζει κανείς, και αυτό είναι ήδη σημαντικό. Είναι βέβαια πάντα να αποκτήσει τον ίδιο, αν θέλει να το δημοσιοποιήσει, αλλά κανείς δεν δικαιούται να το ρωτάει. Οπότε χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Να σας πω και κάτι έτσι, το οποίο
που είχαμε συζητήσει και την, για την πρώτη φορά, η δικιά μας η γενιά ενηλικιώθηκε με τον Έτσιον. Τότε να πλανάτε από πάνω μας το φάσμα μιας ασθένειας η οποία ήταν θανατηφόρα. Και αυτό άλλαξε πάρα πολύ και τις δικές μας συμπεριφορές και την δικιά μας αντίληψη γύρω από τα ζητήματα των σεξουαλικών επαφών. Η επόμενη γενιά ευτυχώς δεν έχει πάνω της αυτό το βάρος. Παρά τα αυτά, είμαι πολύ υπερήφανος για το γεγονός ότι μπορέσαμε επιτέλους να βάλουμε στα σχολεία μας τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και στο δημοτικό αλλά και στο γυμνάσιο, με σκοπό πια να επεκταθεί σε όλες τις τάξεις, να μπορούμε να μιλάμε πιο ελεύθερα για αυτά τα ζητήματα, να αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά από μικρή ηλικία χωρίς προκαταλήψεις, διότι ο περιορισμός των διακρίσεων στην επόμενη γενιά θα χτιστεί στην ενημέρωση που θα έχουν τα παιδιά μας από το σχολείο. Εγώ το βλέπω ήδη στα δικά μου τα παιδιά, τα οποία είναι από 25 έως 19, πόσο πολύ πιο ανεκτικά και πολύ πιο ανοιχτά είναι στα ζητήματα αυτά και πόσες λιγότερες προκαταλήψεις υπάρχουν. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο και στο αμυγός ιατρικό τομέα, το γεγονός ότι είναι πια μια ασθένεια η οποία ελέγχεται απόλυτα, ούτε καν μπορεί, συχνά δεν διαγνώστηκεται καν, καταλαβαίνω αν παίρνεις, άρα δεν μπορεί και να τη μεταδώσει κάποιος αν δεν μπορείς ούτε καν να την εντοπίσεις, και αυτό οφείλεται στην τεράστια ρόδο. Βέβαια οφείλω να επισημάνω ότι ακόμα υπάρχουν περιοχές του κόσμου όπου πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές τις θεραπείες, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ότι και να είναι, ζούμε σε μια ανεπτυγμένη, πλούσια, ευημερούσα χώρα, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε πολίτη δωρεάν να έχει πρόσβαση σε αυτές τις θεραπείες. Είναι λοιπόν αυτή η καμπάνια που κάναμε για να αντιμετωπίσουμε το στίγμα. Υπάρχουν 4-5 ιστορίες κάθε φορά, με διαλέξεις από ποιες. Γεια σας, είμαι ο Ραφαήλ. Γεια σας, είμαι η Κωνσταντίνα, η μητέρα του. Διαγνώστηκα με HIV το 2014. Ο Ραφαήλ το μοιράστηκε αυτό μαζί μου. Θέλαμε πάντα να μιλάμε ανοιχτά ο ένας τον άλλον. Στην πράξη βέβαια αυτό δεν ήταν και τόσο εύκολο. Επέλεξα να έχω στη ζωή μου τη μαμά μου χωρίς να χρειάζεται να κρύβω τον ίδιο μου τον εαυτό. Επέλεξα να έχω στη ζωή μου το γιο μου χωρίς να του επιβάλλω τα δικά μου θέλω. Η αποδοχή για μένα είναι μια συνεχής διαδικασία κατανόησης του άλλου. Και για όσα δεν κατανοούμε, ας προσπαθούμε να ακούμε τον άλλο, με αγάπη. Είμαι ο Γιώργος. Και εδώ είμαι η Ειρήνη. Μεγαλώσαμε και οι δύο σε κλειστές κοινωνίες. Εγώ στην Κρήτη. Και εγώ σε ένα χωριό της Βιωτίας. Γνωριστήκαμε στην Αθήνα και γίναμε αμέσως φίλοι. Μαζί στα εύκολα, μαζί και στα δύσκολα. Τα πολύ δύσκολα. Η Ειρήνη είναι ο πρώτος άνθρωπος που έμαθε ότι είμαι οροθετικός. Θυμάμαι να με κοιτάς με φόβο στα μάτια, μήπως σε απορρίψω. Θυμάμαι να με αγκαλιάζεις. Είναι σημαντικό να πάρεις τον εαυτό σου από το χέρι. Είναι σημαντικό να σου κρατάνε το χέρι αυτοί που σε αγαπάνε. Θα ξεκινήσουμε με τον Σπύρο. Σπύρο, πες μας λίγο κάτι για εσά. Καλημέρα από μένα. Είμαι απόφυτος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, χορευτής. Έχω τελειώσει και νομική Αθηνών. Έχοντας μεγαλώσει μια οικογένεια γιατρών, το παράδοξο, επειδή ακριβώς οι γονείς μου μεγάλωσαν στην εποχή που ακόμα ο HIV ήταν κάτι θανατηφόρο, εγώ αυτό που θα ήθελα να σας επικοινωνήσω ήταν σε διάφορες δουλειές, θα αναφέρω μόνο μία, το κομμάτι του στίγματος και πώς μία δουλειά όπως ο χορός που έχει καθαρά κοινωνική σχέση, δεν έχει κάποια σεξουαλική οτιδήποτε, μπήκα στο κέντρο και αντιμετωπίστηκα πάρα πολύ διαφορετικά μέχρι που αναγκάστηκα να αποσυρθώ. Και θα περίμενε κανείς ότι ίσως στον δικό σου χώρο να υπήρχε μεγαλύτερη ενεκτικότητα, έτσι. Αυτό ήταν το πολύ στενά χώρο και ήταν κάτι το οποίο το είδα σε σύγκριση όταν έφυγα στο εξωτερικό να χορέψω, ότι σε έναν χώρο όπως είναι ο χορός που υποτίθεται είμαστε πιο συμπεριληπτικοί και όχι exclusive, ότι θα υπήρχε μεγαλύτερη κατανόηση. Δεν υπήρχε. Και το στίγμα, το σημαντικότερο του στίγματος είναι αυτό ότι δεν σκοτώνει ο ιός. Πλέον, έτσι όπως έχει προχωρήσει η επιστήμη, είναι ένας πολύ σοβαρός ιός, αλλά όπως έχει προχωρήσει η επιστήμη, από τον ιό ζούμε. Πεθαίνουμε από το στίγμα, πεθαίνουμε από την απομόνωση.
Εγώ σε ευχαριστώ καταρχάς που είσαι το θάρρος να μιλήσεις δημόσια. Εγώ σας ευχαριστώ. Γιατί από μόνη της αυτή η δημόσια συμμετοχή σε μια προσπάθεια να πείσουμε όχι τόσο αυτούς οι οποίοι έχουν τον ιό να μοιραστούν μαζί μας τις ιστορίες τους, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το θέλουν και είναι απολύτως θεμητό αυτό, όσο να εξηγήσουμε σε ολόκληρη την κοινωνία τα βασικά δεδομένα της επιστήμης. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα. Δεν είναι διαφορετικό αυτό από αυτό το οποίο προσπαθούσαμε να κάνουμε και στη διάρκεια της πανδημίας. Ενημέρωση. Η ενημέρωση και η εμπιστοσύνη τελικά στην κρίση των πολιτών για επανάληψη του μηνύματος και κυρίως οι πραγματικές ανθρώπινες ιστορίες, οι οποίες πολλές φορές είναι πιο πιστικές από οποιοδήποτε στατιστικό ή οποιαδήποτε έρευνα και οποιοδήποτε πίνακα μπορούμε να δείχνουμε. Αν υπήρχε η ΠΡΕΠ, θα την έπαιρνες. Αν υπήρχε η ΠΡΕΠ, θα την έπαιρνα, θα γλίτωνα πολλά. Χωρίς να θέλω να ενοχοποιώ και να ρίχνω ένα σκοτεινό φως πάνω στον HIV, αλλά ναι, η ΠΡΕΠ είναι αλήθεια ότι ήταν, νομίζω, ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα από το 1995 και μετά στη λίμωξη του HIV. Ναι. Το ότι υπάρχει μία αγωγή η οποία σε προστατεύει σχεδόν 100% το να μην κολλήσεις κάτι. Οπότε, όταν σπάς την αλυσίδα της μετάδοσης, πιστεύω δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Ναι. Μακάρι να υπήρχε και νωρίτερα. Ναι. Σε φαντάζεσαι το τηλέφωνο, όποιον παίρνει. Είναι υπεύθυνο στην ενδυνάμωση και στήριξη των ανθρώπων που μας πλησιάζουν. Πολύ σωστά είπατε ότι είναι σημαντική η ορατότητα, αλλά έχουμε όμως και την περίπτωση μιας μητέρας, ή που θέλει μάλλον να γίνει, η οποία ήθελε να είναι σήμερα μαζί μας. Και η Κωνσταντίνα θα μας διαβάσει την επιστολή που στέλνει σε εσάς. Θα διαβάσω εκ μέρους την επιστολή. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι ο φόβος των συνανθρώπων μας, η άγνοια και η στάση τους απέναντι σε όσους ζουν με HIV που με κρατούν σήμερα μακριά σας. Αυτό δεν με σταματά όμως από το να θέλω να σας μιλήσω για μένα. Έχω ζήσει πολύ σκληρές καταστάσεις και όμως κατάφερα να ορθοποδήσω. Και αυτό επειδή το θέλησα εγώ, αλλά και επειδή βρέθηκαν άνθρωποι να πιστέψουν σε μένα, όταν εγώ ακόμη δεν μπορούσα να σταθώ από μόνη μου. Ναι, είμαι γυναίκα. Όταν με ενημέρωσαν για την ορθωτικότητά μου, ενστικτοδός προσπάθησα να δώσω τέλος στη ζωή μου, πηδώντας από μπαλκόνι νοσοκομείου. Με τράβηξε πίσω ένας καλός γιατρός, ένας καλός άνθρωπος, που μου είπε πως μπορώ να έχω μια φυσιολογική ζωή και να μάθω να ζω με αυτό. Μου εξήγησε τα ιατρικά δεδομένα και μου έδωσε κουράγιο, φάρμακα και ελπίδα. Ελπίδα για νέα ζωή, να είμαι καλά. Χρόνια πριν, οι συνθήκες ήταν αυτές που με οδήγησαν κάποια στιγμή να βρεθώ στον δρόμο, να κάνω χρήση. Μη με κρίνετε, ακούστε. Επέζησα, τα κατάφερα. Είμαι καθαρή 7 χρόνια σχεδόν. Απόφυτη του ΚΕΘΕΑ. Είμαι περήφανη που δεν τα παράτησα ούτε κύλησα. Ζω πλέον μια κανονική, όπως θα έλεγε ο καθένας μας, ζωή. Έχω το σπίτι μου. Είμαι νομοταγής πολίτης, πληρώνω τους φόρους μου, εργάζομαι και έχω τον άντρα μου να με στηρίζει ψυχικά κάθε μέρα. Η αγάπη και η θαλπορή των δυο μας είναι αυτό που μου δίνει χαρά για ζωή. Αυτό που επιθυμούμε είναι να γίνουμε γονείς. Ευχαριστώ που επί της θητείας σας έχετε δείξει την ευαισθησία να προχωρήσετε το θέμα των υιοθεσιών και με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις του νου εξωσωματικής να μπορούμε και εμείς που ζούμε με HIV να κάνουμε παιδάκι. Να έχουμε τη δική μας οικογένεια. Να ζούμε όπως πρέπει με αξιοπρέπεια. Παρόλο που οι νόμοι περνάνε, η κοινωνία δεν έχει προχωρήσει. Υπάρχουν πολλά εμπόδια. Πώς μπορώ να γίνω μαμά όταν δεν υπάρχει μονάδα που να με δέχεται λόγω ορθωτικότητας? Γνωρίζω πώς θα γίνει η νέα μονάδα για εμάς το Αττικόν, όπως ανακοινώνεται στο νόμο 4958 του 2022, αλλά γιατί δεν έχει γίνει ήδη τόσα χρόνια, πόσο θα πρέπει να περιμένουμε? Υπάρχει ήδη το ΦΕΚ Β170 του 2008, που κανείς δεν εφάρμοσε στις μονάδες εξωσωματικής. Ακόμα και με δανεικό γενετικό υλικό να ήθελα να προσπαθήσω, δεν με δέχονται. Όταν χρειάστηκε όμως να υποβληθώ άμεσα στην γυναικολογική χειρουργική επέμβαση, κατέφυγα αναγκαστικά σε ιδιωτική κλινική και εκεί με υπερχρέωσαν. Ξέχασαν την ορθωτικότητά μου? Γιατί η διάκριση ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό? Γιατί οι άλλες γυναίκες μπορούν να κάνουν εξωσωματική και εγώ δεν μπορώ? Γιατί γίνεται κοινωνική διάκριση? Είμαι υγιής, με μία ανοιχνή φυσιολογικό φορτίο, υψηλά συντηφόρη και λαμβάνω αγωγή συμβατή για αναπαραγωγή κατ' υπόδειξη του γιατρού μου. Ο λοιμοξιολόγος μου μου λέει πως μπορώ να προχωρήσω να κάνω παιδί. Ο γυναικολόγος μου το ίδιο. Όμως χρειάζομαι υποβοήθηση. Είμαι 42 ετών. Θέλω να με ακούσετε με προσοχή, να ακούσετε με προσοχή αυτά που σας καταθέτω με αυτή μου την επιστολή. Σας μιλώ μέσα από την καρδιά μου. Βοηθήστε να σταματήσει αυτός ο κοινωνικός αποκλεισμός. Φροντίστε να έχουν γνώσεις όλοι οι άνθρωποι για τον HIV και να έχουμε προσωπικό στα νοσοκομεία ή και στη νέα μονάδα κατάλληλα εκπαιδευμένο για την νόσο μας. Άλλοι ζουν με καρκίνο, άλλοι με διαβήτη και εμείς με HIV. Είμαστε όλοι ίσοι.
Φοβάμαι τις συνέπειες που θα υπάρξουν στην οικογένειά μου, στο σύζυγό μου, στη δουλειά μου, με τον εργοδότη μου και τους συναδέλφους μου. Γι' αυτό σήμερα δεν μπορώ να είμαι εκεί, να έχω την τιμή να σας συναντήσω από κοντά ως Πρωθυπουργό της Ελλάδας, για να σας τα πω όλα αυτά. Γιατί φοβάμαι. Με τρομάζουν τα θλιβερά ποσοστά από έρευνες που δείχνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Δεσμεύεστε να κάνετε κοινωνική αλλαγή? Πείτε μας πώς και κάντε το πράξη. Σας ευχαριστώ, Μαρία Αλφα. Πολύ συγκινητική επιστολή της Μαρίας. Καταδεικνύει από τη μία την πρόοδο που έχουμε κάνει και από την άλλη τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμα. Γιατί νομίζω ότι ως προς τα ζητήματα που απασχολούν τη Μαρία είμαστε στο σωστό δρόμο. Εύχομαι πολύ σύντομα να κάνει το παιδάκι το οποίο τόσο θέλει. Βέβαια, όπως λέει και η ίδια, για την απαλληφή του στήματος θα χρειαστεί να αγωνιστούμε λίγο περισσότερο, πολύ περισσότερο ακόμα, το γεγονός ότι είναι η άλλη όψη αυτή από τη δικιά σου. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν την πραγματικότητα και δεν είναι διατεθειμένοι να βγουν και να μιλήσουν για το πρόβλημά τους, γιατί γνωρίζουν ακόμα τα πραγματικά κοινωνικά δεδομένα. Και αυτή είναι μια απόφαση η οποία πρέπει να γίνεται απολύτως σεβαστή και γι' αυτό εξάλλου και την κατοχυρώνουμε πια νομοθετικά. Αλλά κάθε ιστορία που δημοσιοποιείται δίνει παραπάνω θάρρος σε κάποιον ακόμα να βγει και να μιλήσει. Διότι φαντάζομαι ότι και για τη Μαρία δεν είναι εύκολο να ζει με ένα μυστικό ουσιαστικά. Το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι μυστικό. Τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι μυστικό, γιατί δεν θα έπρεπε να παρεμηνεύεται ως κάτι το οποίο είναι ηθικά μη αποδεκτό. Όπως το λέει πολύ σωστά, είναι μία ακόμα αρρώστια. Και τα ίδια στίγματα αντιμετωπίζουμε όταν μιλάμε για τα θέματα της ψυχικής υγείας. Ναι. Όπου και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός, σαν μία κατάθλιψη, μία σχιζοφρένεια, να μην έχει και αυτή την ιατρική της αιτιολόγηση και να έχει και αυτή να της δίνουμε ένα χαρακτήρα που δεν της ταιριάζει. Βάζουμε ουσιαστικά μια ηθική βαθμολόγηση στις αρρώστιες, κάποιες να είναι κοινωνικά αποδεκτές και κάποιες να μην είναι. Οπότε θα ήθελα πολύ να την ευχαριστήσετε, τη Μαρία. Μακάρι θα μου δοθεί και ευκαιρία κάποια στιγμή να την γνωρίσω πολύ, πολύ διακριτικά όπως το επιθυμεί η ίδια και να τη διαβεβαιώσω ότι για όλα όσα έχουμε δεσμευθεί, όπως το έχουμε αποδείξει ήδη, θα είμαστε απολύτως συνεπείς και θα τα κάνουμε και θα τα κάνουμε πράξη. Οπότε, με το καλό και στα βαφτίσια. Ας πάμε στον Κωνσταντίνο, γιατί αυτά τα οποία πολύ μεγάλη χαρά χαιρετήσαμε και έχουν ήδη γίνει, δηλαδή η υλοποίηση της οδηγίας του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Εργασία, για τις διακρίσεις του χώρου της εργασίας, υπάρχουν όμως δύο χώροι όπου αυτό ακόμα στην Ελλάδα δεν έχει αλλάξει, στις ένοπλες δυνάμεις και στο... Κωνσταντίνο μας. Είμαι ο Κωνσταντίνος, 40 χρονών, αστυνομικός, υπηρετώτορα στην ΑΟΣΑ. Διάβασα την επιστολή. Βρέθηκα θετικό στον ιό όταν υπηρετούσα Κεφαλονιά. Φοβήθηκα να το κοινοποιήσω στην υπηρεσία και για τις αντιδράσεις και από φόβο απόλυσης, δεν γνώριζα το νομικό πλαίσιο. Αλλά επειδή τότε αργούσε να ξεκινήσει η αγωγή, είχα κάποιες παρενέργειες από τα τότε σχήματα και αναγκάστηκα να πάω να πάρω αναρωτική άδεια από εδώ, από την Επιτροπή στην Αθήνα. Αυτοί κοινοποίησαν όλα τα έγγραφα και την πάθηση στην υπηρεσία. Αυτό έγινε αιτία σχολιάς μου, μέχρι ακόμα και στην κλειστή κοινωνία της Κεφαλονιάς. Μου δώσε τη δύναμη να το παλέψω, δηλαδή ήρθα κατευθείαν αντιμέτωπος με την κοινοποίηση, χωρίς να θέλω να κοινοποιήσω τότε την ασθενειά μου. Σταδιακά, εντάξει, στην αρχή η αντιδράση ήταν από περίεργες, όπως σας ανέφερα, που δεν ακουμπάμε πληκτρολόγιο, δεν ακουμπάμε το στυλό, δεν ακουμπάμε το ποντίκι, φοβόμαστε πού θα τον βάλουμε, τι θα τον κάνουμε, μέχρι που τώρα, ας πούμε, ενδιαφέρονται πώς πάνε οι εξετάσεις σου, πώς είσαι. Επειδή ασχολούμαι με την ποδηλασία, ορεινή δρόμο. Δρόμο περισσότερο, αλλά έχουμε και το ποτάμι των Αλιάκων να πάμε παράλληλα εκεί πέρα. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι κάνουμε 100 χιλιόμετρα και μου λένε πώς είναι δυνατόν να κάνεις 100 χιλιόμετρα και είσαι ασθενής. Γιατί όλο αυτό, η κοινοποίηση της ασθένειας και η αναλυτική άδεια μου οδήγησε στο να με υποβιβάσουν σε εισαγωγικά σε υπηρεσία γραφείου. Ναι. Γιατί θεωρείται ότι η ασθένεια αυτή δεν μπορείς να είσαι μάχημος αστυνομικός. Θα το ήθελες όμως να είσαι. Θα το ήθελα. Ναι. Την περίοδο που ήμουνα
στην πρώτη λίμωξη, χρειαζόταν η αναρωτική άδεια ώστε να επανέλθω. Αλλά μετά και με τα σημερινά ιατρικά δεδομένα και με τα φαρμακευτικά σχήματα που υπάρχουν, όποιοι διαγνώσκονται έγκαιρα και παίρνουν άμεσα τη θεραπεία είναι υγιέστατοι, όπως λέμε, είναι το μη ανιχνεύσιμο, μη ραδόσιμο. Και κάνουν 100 χιλιόμετρα που λένε. Ναι, κάνουν 100 χιλιόμετρα. Επέλεξες τώρα, είσαι από την Άουσα, δεν θυμίζεις. Εγώ είμαι αγριώτης, πήρα το στην Άουσα, είναι δίπλα από όλοι. Ήμουν τυχερός που συνέβη ενώ σου υπηρετούσα. Γιατί αν συνέβαινε σε νεαρότερη ηλικία δεν θα μπορούσα να είμαι, να εισαχθώ στη σχολή. Γιατί στην αστυνομική ακαδημία αποκλείονται τα άτομα που είναι θετικά στο ιό του HIV. Και όντας μόνιμος και με τη διάγνωση, υποβάζομαι σε υπηρεσία γραφείου, αν και η θεραπεία και όλη η υγεία μου είναι πολύ καλή και θα μπορούσα να είμαι πάλι μάχημος και στον δρόμο. Ναι. Ξέρετε, φαντάζομαι ότι έχεις και άλλους αδέλφους οι οποίοι είναι θετικοί. Ναι, αλλά ήταν πρόσφατες διαγνώσεις οι οποίες δεν χρειάστηκαν κάποιο λόγο να το κοινοποιήσουν στην υπηρεσία. Δηλαδή, αν δεν χρειάζεται να πάρει μια αναρωτική άδεια που να σχετίζεται με το ιό, για να γνωστοποιείται στην υπηρεσία, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όλο αυτό όμως το ότι έρχεσαι σε υπηρεσία κατάσταση γραφείου, σου δημιουργεί προβλήματα στην εξέλιξή σου. Δεν μπορείς να δώσεις για περαιτέρω σχολή αξιωματικό. Οτιδήποτε, να λάβεις μέρος σε σεμινάρια, να προσπαστώ στη Frontex ή σε ένα αεροδρόμιο της χώρας για την τουριστική περίοδο, σε οτιδήποτε. Άρα ουσιαστικά αυτό το οποίο περιγράφεις είναι ότι ναι, κατάφερες να διαχειριστείς την ασθένεια εντός της αστυνομίας, αλλά με κάποιο κόστος στην εξέλιξή σου και σε αυτό το οποίο θα ήθελες να κάνεις εσύ μες στην αστυνομία. Vincent, 3 days ago, received the most nice news one can have. Vincent, tell us. And tell us where are you from? When did you arrive in Greece? I arrived in Greece May 15th. Yeah. So, and I was... In 2017? In 2017, yes. Yeah. And 17 years old. Yes. So I was in Lesbos. Where are you from originally? I'm from Nigeria. Nigeria, okay. Yes. So I was in Lesbos. How did you come from Nigeria to Lesbos? I came with plane. To Istanbul? To Istanbul. Yeah, okay. And then and from Istanbul to the coast, yeah. To Greece, yeah. Mm-hmm. And the reasons why you left? Your country? Yes, I left my country because my sex orientation. So it was a question of discrimination? It wasn't acceptable there. And even your own family will even push you away because of that. And many people will abuse you. And when the authority finds out what you are, you would go in for that. In jail. That's, you know, it's very interesting what you say, because we always tend to associate, migration and refugees, especially migration, with economic problems. But in your case, it was an issue of discrimination. Discrimination. Yes. Family blasted by a bomb. Yeah. Yeah. You lost your parents. I lost my parents in bomb explosion. In 2014, yes. Which part of Nigeria? Igbo. In the north? In north side. In north side, yeah. Yes, yeah. In north side. And as we have discussed, of course, you were 14, 15 years old when you lost your parents all these difficulties that you encountered. And obviously, when did you find out that you were HIV positive, and what were the circumstances, and what happened then? I was still in Lesbos when I found out that I'm HIV positive. But at early stage, I didn't know what is happening to me then, because I thought it was just a normal fever. So my skin started changing colors to reddish. Kaposi. It was advanced already. My legs started swelling up.
my eyes started turning red, reddish. And I did some tests then, but not HIV test. So they say that I have fever and then after that, I went for HIV test and find out that I am positive. So, as time goes on, I started feeling weak and very tired, then vomiting and lack of, I don't eat well, yeah. Then well, it was very difficult for me in Lesbos. Then after some organization went and asked for my care in asylum, yeah. Mm-hmm. Office that I am now an HIV positive. That how am I going to stay, be in Lesbos because of that? They now say that I have to leave to Athens here to come and treat myself because there is no medication or treatment there in Moria, yes. So the commander of police gave me a paper that will. Which year was that? 2 years ago. Let me see, 2 years ago now. Yeah. Actually, the doctor who is treating Vincent, Mina Psychoyou, is one of the doctors who also introduced PrEP in Greece. And the health system responded extremely well. He received the appropriate medication for the symptoms, the acute AIDS, in essence, and it's a cancer, the Kaposi. All has disappeared, and you had excellent. And you continue your treatment now. Yeah, he's a football player, and. But the problem was that his petition was rejected twice on grounds that he was not given status of protection for him as a gay man. He wasn't gay enough. Ah, okay. You know, there are various reasons why people either are not believed or they consider your country. Well, if you have not been personally persecuted, it does not constitute a vulnerability. You can go back to the closet and not dare speak its name because then you go to jail. So this is, and then the final time, when he came, at that time, that's when we met him, he came to us, and then the grounds for his petition was also the health dimension. At that time, we also came in touch with the deputy minister, Ms. Pultepsi, who said, I will oversee this issue and see how it progresses, mm-hmm. In order to see what we must be doing in order to review those things. And actually, she called me and she told me that your case, Vincent, has been approved. But one thing that we have discussed both with Minister Plebis and with Secretary General for Public Health, is the need to ensure access to healthcare services, both for testing and, of course, for treatment, for all people who are in Greece. Ms. Vultepsi said, actually, there's no reason not to do this, because people do not come for medical reasons to Greece, but either because of unrest or because of course, economic reasons. And this issue of what we discussed also for the prisons that was introduced was exactly because a lot of the people who were in prison were people who were of different nationalities. So issuing access to health care is something that is also critical for public health. Yeah. And you want to live in Greece, Vincent? In Greece, yes. Very good. We're very happy about that. Thank you. Thank you, Vincent, for sharing. And thank you for sharing your
your story. I'm happy that everything ended up well. I cannot imagine what it must have felt like to be in Moria with HIV as a vulnerable person. The good thing is that Moria is history now. Huh? It no longer exists. And in its place, at least we have a modern facility. Clean, decent, with proper services. And temporary. For everyone, and temporary. Yes, that is, and because the one thing that we have been able to do is to significantly accelerate the process in terms of asylum applications. And if anything, we actually want people who receive asylum, and this is something we talk a lot about with Sofia, we want them to stay in Greece. We need young people to come and stay here and work here and make Greece their home. Much more to do in terms of integration. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι μου δόθηκε ευκαιρία να έρθω σήμερα και να ακούσω τις ιστορίες σας καταρχάς. Και ευχαριστώ που συμμεραστήκατε μαζί μας. Δεν είναι πάντα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και νομίζω ότι και χαίρομαι κιόλας, δεν θέλω να... Χαίρομαι που υπάρχει και μία, τουλάχιστον σε αυτά, ελπίζω, μία διακομματική συνέντευξη και συνεννόηση για τα θέματα αυτά, ώστε να τα αφήσουμε έξω από την τοξικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Βέβαια, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον ότι σπάνε και τα πολιτικά στερεότυπα για το ποιοι είναι τελικά πραγματικά προοδευτικοί στις πράξεις και όχι στα λόγια. Αυτός ο χώρος, πρόεδρε, είναι ένας χώρος που ξεκίνησε ως χώρος μαρτυρίου. Χάσαμε κόσμο, πολλής πόνος, καταστολή. Όμως έχει εξελιχθεί σε ένα χώρο νίκης. Mm-hmm. Έχετε συμβάλει και εσείς, έχουμε συμβάλει και εμείς, έχουμε ακόμα να κάνουμε πράγματα. Αλλά ένα καλό παράδειγμα που οι άνθρωποι πήραν πάνω από τη ζωή τους και το διεκδίκησαν. Το σύνθημα του Παγκόσμιου Φέτο είναι Equalize. Mm-hmm. Νομίζω ότι εδώ όλα θα εκπληρωθούν όταν και η έκθεσή σας έχει την ισότητα και είναι 100%. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στο επανειδή.